Ο προβληματισμός ήταν διάχυτος σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ρίγα Φεραίου σχετικά με το θέμα των λιμάτων από το βιολογικό καθαρισμό της Λάρισας, που σύμφωνα με δημοσιεύματα και καταγγελίες γίνονται στη λίμνη Κάρλα. Μπορεί ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Κώστας Τζανακούλης, να τόνισε σε πρόσφατες δηλώσεις του πως πρόκειται για καθαρό νερό που προέρχεται ύστερα από επεξεργασία, όμως η Δημοτική Αρχή Ρίγα Φεραίου εξέδωσε ψήφισμα κατά της υφιστάμενης κατάστασης. Οι αρμόδιοι φορείς και κυρίως του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι ανάγκη να παρέμβει άμεσα, καθώς υπάρχει κίνδυνος, ώστε η ανασύσταση της λίμνης Κάρλας να εξελιχθεί σε ένα περιβαλλοντικό έκτρωμα. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και οι παρεμβάσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι τάχιστες. Γιατί η ανασύσταση της λίμνης Κάρλας είναι έργο μείζονης σημασίας για την περιβαλλοντική αναγέννηση της περιοχής, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου και την εξέλιξη συνολικά της Θεσσαλίας. Διαβάζουμε μέχρι στιγμή σε κάποια σοβαρά ή μάλλον όποτε διευθύνεται κάποια σοβαρά ειδικά περιβαλλοντολογικής φύσεως θέματα να βγάζουμε ένα ψήφισμα, να στέλνουμε μια επιστολή και τελείωσε. Περιμένουμε. Θα δούμε. Δεν νομίζω ότι είναι ο σωστός τρόπος αντίδρασης. Η Κάρλα είναι το σημείο αναφορά του τόπου μας. Και δεν θα περιμένουμε τον Δήμαρχο Βόλου να κινεί τις διαδικασίες για εισαγγελίες, για νομικές παρεμβάσεις και εμείς απρόσταμα κάνουμε ψήφισμα. Συμφωνώ απόλυτα με το ψήφισμα. Το ψήφισμα είναι πάρα πολύ καλογραμμένο. Ο αποδέκτης το είναι συγκεκριμένος. Η απάντηση και η εξέλιξη είναι αυτές τις οποίες θα περιμένουμε για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτό το έκτρωμα το περιβαλλοντικό στην περιοχή μας. Ορθώς κάνει το ψήφισμα. Αυτό ήδη η κυρία Μπυρμπίγη ψήφισε σήμερα, υπέγραψε σήμερα απόφαση να έρθουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος και οι οποίοι αυτοί θα αποφανθούν και αυτόν το πόρισμα θα πάρουμε για να δούμε αν μετά θα κινηθούμε, αν υπάρχουν ευθύνες και πρώτα απ' όλα αν αποτελεί κίνδυνο. Στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το τεχνικό πρόγραμμα για το 2011. Πρόκειται για μια άκυρη διαδικασία κατά την άποψή μας, γιατί αφού δεν έχει υπάρξει η απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, που είναι υποχρεωτικό με τον καινούριο νόμο και δεν συνοδεύεται με το αντίστοιχο πρακτικό, δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε καν στην διαδικασία συζήτησης. Πρέπει να έχουμε στα χέρια μας το συγκεκριμένο φάκελο πολλές μέρες πριν, ώστε να έχουμε το χρόνο και να καθέσουμε τις προθέσεις μας και να δώσουμε τις καλύτερες κατευθύνσεις στο νέο Δήμο. Το τεχνικό πρόγραμμα που καταθέσαμε παραμένει πιστό στις αρχές μας για ισόρροπη ανάπτυξη, για σύγχρονο αναπτυξιακό σχεδιασμό και όπως οφείλαμε διατηρούμε όλα τα έργα που υπήρχαν από τους πρώην Δήμους Φεραών Κάρλας και της κοινότητας Κεραμιδίου, που είναι ήδη συμβασιοποιημένα, αλλά ταυτόχρονα προτείνουμε την ορίμανση έργων και την προετοιμασία μελετών, έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε έτοιμη χρηματοδότηση από προγράμματα είτε τομεακά είτε από το ΠΑΕΠ, δεδομένου ότι η οικονομική κατάσταση που παραλάβαμε είναι δύσκολη.